Χαίρετε. Σήμερα θα ήθελα να μιλήσουμε για ένα πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα επάνω στην προπόνηση, το οποίο έχει να κάνει με την στρατηγική. Θα μου πεις τι σχέση έχει η στρατηγική με την προπόνησή μας. Η στρατηγική έχει να κάνει με κινήσεις έξυπνες που πρέπει να ακολουθούμε για να έχουμε μέγιστα αποτελέσματα και σε βάθος χρόνου. Δηλαδή, σε τι θα μας βοηθήσει στο να σκεφτόμαστε κατά αυτόν τον τρόπο μέσα στην προπόνησή μας. Ποιος είναι ο αντίπαλός μας και εγώ πρέπει να καταστρώσω ένα στρατηγικό σχέδιο ούτως ώστε να μπορώ πάντα να τον υπερνικώ και να έχω το σωστό αποτέλεσμα. Ποιος είναι ο αντίπαλός μου στην προπόνησή μου, ποιος είναι ο αντίπαλός μου. Θα ήθελα δηλαδή να το σκεφτείτε λίγο αυτό. Είναι οι αντιστάσεις, τα ελεύθερα βάρη, είναι η ασκήση με το βάρος του σώματός μας, μπορεί να είναι ένα TRX, μπορεί να είναι τα λάστιχα, αυτά είναι οι αντιπαλοί μας ή αυτά είναι τα μέσα τα οποία θα μας βοηθήσουν να κερδίσουμε τον αντίπαλο. Ο αντίπαλός μας είναι το ίδιο μας το σώμα. Και εξηγούμε γιατί. Μπορεί να σας φανεί λίγο περίεργο αυτό που λέω και να μου πεις, μα το σώμα μας είναι ο σύμμαχός μας, είμαστε εμείς. Ας μην το κάνουμε πολύ περίπλοκο και θα σας πω το εξής, ότι το σώμα μας είναι ο αντίπαλός μας επάνω στην προπόνηση και όσον αφορά το αποτέλεσμα που θέλουμε να πετύχουμε στη γυμναστική. Γιατί το σώμα μας είναι αυτό που ό,τι δυσκολία και να προσπαθήσουμε εμείς να του επιβάλλουμε, θα μάθει προπόνηση με την προπόνηση να ξεπερνά αυτήν τη δυσκολία. Δηλαδή θα μάθει πράγματα τα οποία στην αρχή του φαινόταν δύσκολα και δεν μπορούσε να τα κάνει, να τα κάνει πολύ πιο εύκολα και ως αποτέλεσμα θα έχει στο να μην καίει τόσες θερμίδες, να μην καταναλώνει τόση ενέργεια ώστε να εκτελέσει κάποιες συγκεκριμένες ασκήσεις, είτε μπορεί αυτό να είναι και κάποιο αερόβιο, δηλαδή σε τρέξιμο, και φυσικά να μην έχουμε το ίδιο αποτέλεσμα όσον αφορά τον ορίζοντα το χρονικό. Γι' αυτό ένας από τους λόγους που αλλάζουμε το πρόγραμμά μας ανατακτά χρονικά διαστήματα είναι το ότι το σώμα μας προσαρμόζεται στο πρόγραμμα που το έχουμε βάλει και σταματά να δουλεύει φυσικά όπως δουλεύει στην αρχή ενός προγράμματος. Δηλαδή σκεφτείτε, να σας πω σε γενικές γραμμές, πώς ήσασταν όταν ξεκινήσατε τη γυμναστική, το πόσο εύκολα πιανόσασταν, το πόσο γρήγορα βλέπατε αποτελέσματα και το πόσο και αν πιάνεστε, ακόμα δηλαδή να σας πιάνει κάποια άσκηση, πόσο καιρό έχετε να το αισθανθείτε αυτό μέσα στην προπόνηση και γιατί συμβαίνει αυτό. Γιατί το σώμα σας έχει μάθει να ξεπερνά τις δυσκολίες. Άρα, όσον αφορά τη γυμναστική και τα αποτελέσματα που θέλουμε να κάνουμε, αυτό δεν είναι υπέρ μας, που σημαίνει ότι αυτή η ευφυΐα του σώματος στο να προσαρμόζεται είναι για εμάς κατά κάποιο τρόπο αρνητική όσον αφορά τη γυμναστική. Εννοώ στο να επιτύχουμε περισσότερη μυϊκότητα, στο να ανεβάζουμε το μεταβολισμό μας και όλα αυτά. Δεν εννοώ στο να έχουμε επιδόσεις στη γυμναστική, εκεί εννοείται ότι αυτό μας συμφέρει. Δεν το συζητάμε αυτό. Πάμε λοιπόν στο να εξηγήσουμε για ποιο λόγο εγώ πρέπει να έχω στρατηγική απέναντι στον αντίπαλό μου, που αυτό εξήγησα για ποιο λόγο είναι το σώμα μας, μέσα στην προπόνηση και γενικά στις προπονήσεις μας. Δηλαδή, έχω μάθει τώρα να κάνω για ένα διάστημα α συγκεκριμένες ασκήσεις, ανεβοκατεβάζω κιλά αναλόγως με την ημέρα μου, βελτιώνομαι μεν, αλλά βλέπω ότι έχω κολλήσει. Έχω κολλήσει και στα κιλά, εννοώ στα κιλά τα δικά μου. Έχω κολλήσει και στις δυνάμεις, έχω κολλήσει και στις αντοχές. Τι κάνω εκεί πέρα, θα προσπαθήσω να ελιχθώ, και εδώ ερχόμαστε να μιλήσουμε για στρατηγική, δηλαδή
Να ελιχθώ τι σημαίνει. Μπορεί να αλλάξω ένα πρόγραμμα γυμναστικής. Κλασικό, το γνωρίζετε. Μπορεί όμως το ίδιο πρόγραμμα γυμναστικής που έχω να αλλάζω ασκήσεις οι οποίες θα δουλεύουν τις ίδιες μυϊκές ομάδες, αλλά με διαφορετικό τρόπο. Εκεί δηλαδή αρχίζουμε να δουλεύουμε με στρατηγική. Μπορεί να αλλάζω εγώ τη σειρά των ασκήσεων, γιατί το σώμα μου έχει μάθει βάσει του προγράμματος να πηγαίνει από τη μία στην άλλη άσκηση και να ξέρει τώρα. Γιατί ξέρει το σώμα μας, έχει ευφυΐα. Μπορεί εγώ να μην το σκέφτομαι ότι πρέπει να το κάνει έτσι, αλλά το σώμα έχει δικούς του μηχανισμούς. Και ξέρει τώρα, σου λέει, τι έχουμε, θα μπεις τώρα κάμψεις, θα κάνεις τα 10 σετάκια σου, σε έχω μάθει. Μετά θα πας να κάνεις τους αλτήρες στον πάγκο και μετά θα έχεις να κάνεις στην τροχαλία. Εντάξει, θα το ξεπετάξω και αυτό σήμερα να βγαίνει. Έλα όμως που εσύ ξέρεις ότι αυτό έχει μάθει και τι θα κάνεις τώρα, θα του πεις όχι φίλε μου, εσύ τώρα περιμένεις να πω εγώ τις κάμψεις, αλλά θα τις κάνω στο τέλος σήμερα, μέρος στρατηγικής. Ή δεν θα σου κάνω κάμψεις σήμερα, θα πω, σας λέω τώρα παραδείγματα, θα πω στον πάγκο με αλτήρες ή με πάγκο έξτρα σετάκια. Άμα είσαι εσύ μια φορά έξυπνος, εγώ θα είμαι 10. Δεν θα δουλέψω σήμερα μισή ώρα, λέω διάφορα παραδείγματα, δεν θα δουλέψω σήμερα μισή ώρα τρεξιματάκι με στάνταρ ρυθμό χαλαρό για να έχω κάψει, για να έχω σωστή κάψη λίπους. Θα σου κάνω 15 λεπτά διαλυματικές. Εάν εσύ νομίζεις ότι είσαι έξυπνος, είσαι πολύ γελασμένος. Στρατηγική. Κυριακή, ξέρω εγώ, έχω τάδε μέρα να ξεκουραστώ. Πολύ ωραία. Την άλλη μέρα ξέρω ο οργανισμός μου ότι εγώ έχω ξεκουραστεί και θα μου είναι χαλαρή η προπόνηση, γιατί από άποψη δυνάμεων. Τι μπορώ να κάνω? Να φουλάρω σε ένταση. Εκεί δηλαδή που νομίζει ότι έχει ξεκουραστεί αρκετά και θα τα βγάλει πολύ εύκολα, σου ανεβάζω την ένταση στο τέρμα και σε ξεγελώ. Παίρνω το αποτέλεσμα. Εμένα με ενδιαφέρει να πάρω το αποτέλεσμα της προπόνησης. Το σώμα μου το ενδιαφέρει να βγάλει την προπόνηση. Έτσι. Άρα προσπαθώ συνεχώς με έξυπνες κινήσεις. Είτε καθημερινά, είτε σε εβδομαδιαία βάση, είτε για αρχή από πρόγραμμα σε πρόγραμμα, να ξεγελώ το σώμα μου, ο οποίος ως προς το αποτέλεσμα δεν είναι σύμμαχός μου σε αυτό που θέλω να δω μειοσκελετικά, και να του επιβάλλομαι με επιπλέον δυσκολίες ή διαφοροποιήσεις, να το επιβάλλομαι ούτως ώστε να παίρνω με στρατηγική πάντα αυτό που θέλω. Ελπίζω να έγινα κατανοητός. Σκεφτείτε το λίγο αυτό που σας λέω, είναι πολύ σημαντικό με τον καιρό. Προσπαθήστε να δουλεύετε με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή κυρίως νοητικά, απέναντι ως προς το σώμα σας, σχεδόν κάθε μέρα. Προσωπικά μετά από τόσα χρόνια γυμναστικής το κάνω κάθε μέρα. Δηλαδή κάθε μέρα θα αλλάξω ασκήσεις, θα αλλάξω είτε σειρά είτε καινούργιες ασκήσεις, είτε θα δουλέψω αναλόγως με αντοχή στη δύναμη, με δύναμη, δηλαδή πάντα προσπαθώ να διαφοροποιήσω την προπόνησή μου για να παίρνω τα αποτελέσματα που επιθυμώ. Σκεφτείτε το λίγο και θα τα ξαναπούμε. Ευχαριστώ πολύ.